Κύριος Αλμπάνης. Καταρχήν, συντασσόμαστε όλοι με τον Δήμαρχο και γεώμαστε στους πολίτες από κάτω. Αυτό που είπε ο Γιάννης Σταθάς, ότι με το καλό, με το κακό, με οτιδήποτε, αυτό το έργο θα τελειώσει και σύντομα. Αυτό όμως, αυτή η ελιά αναδεικνύει ένα τεράστιο θέμα. Ότι ο Δήμος στην περιουσία του, στην ακίνητη περιουσία του, είναι λίγο αμπέλι ξέφραγο. Θα πρέπει λοιπόν, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, Δήμαρχε, να μπούμε σε μια διαδικασία να περιφρουρήσουμε όλη αυτή την ιστορία. Να μπούμε σε μια διαδικασία να τακτοποιήσουμε πολυοδομικά όλα τα κτίρια του Δήμου, να οριοθετήσουμε όλη την περιουσία του Δήμου. Όχι, θα ενημερώσω τον κύριο Αντιδήμαρχο, άμα θέλει, για το τι έχουμε κάνει για αυτά τα πράγματα. Στους δύο, για την οποία αναδιάβαστο. Πέστε μου, κύριε. Ήδη λοιπόν να ενημερώσω τον κύριο Αλμπάνη και τον έχω αντιδήμαρχο και ανταυτού, ότι ήδη με τη δικηγόρη, η οποία πήγαμε και ψάχναμε τα συμβόλαια, την έχουμε ορίσει και κάνει αυτή τη δουλειά. Για να ψάξουμε να διευθετήσουμε με βάση το κτηματολόγιο όλα τα προσιακά στοιχεία του Δήμου. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε καταφέρει και θα σας μοιράσω και σήμερα κιόλας τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εκκρεμούν για προσιακά στοιχεία τα οποία διεκδικούν πάλι. Τα οποία τα έχουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν κάνει ενημέρωση, αλλά όμως οφείλω να ομολογήσω και η τεχνική υπηρεσία με τον κύριο Μουρού και τον κύριο Λαγογιάννη και την κυρία Νάμου πάνω στο θέμα αυτό και με υποστήριξη νομική. Ήδη στον 1,5 μήνα που είμαστε δημοτική αρχή, ήδη αρχίσουμε και έχουμε αποτελέσματα. Δεν είμαστε Σούπερμαν να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε τόσο λίγο προσωπικό και με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά έχουν κάνει αρκετά πράγματα. Ήδη για τον 1,5 μήνα, τα οποία οφείλω να πω, δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το αποτέλεσμα φέραμε σήμερα, να παρουσιάσουμε, να πάμε να βρούμε στη Λιβαδιά, να πάμε στη Σφή, να πάμε στην Αντίκυρα που έγινε σήμερα όλα αυτά. Κάποιοι άνθρωποι τα έκαναν. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τα έκαναν όλα αυτά. Δεν έγιναν διαμαγεία μόνο του. Κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν. Όπου παράλληλα, κοιτάμε να βγάλουμε και την καθημερινότητα να είναι καθαρό ο Δήμο και τα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λοιπόν θα πω το εξή τώρα για να κλείσω την κουβέντα. Για του εργαζόμενου που του κακοχαρακτηρίζουν πάρα πολύ και ακούν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Για του εργαζόμενου του Δήμου. Εάν πραγματικά του βάλει στόχο και τους καθοδηγήσεις και τους ζητήσουμε ακριβώς το τι θέλουν να κάνουν, τα παιδιά αυτά πραγματικά φέρουν ένα αποτέλεσμα με τα εργαλεία τα οποία έχουν και με τη γραφειοκρατία την οποία υπάρχει πρέπει να προσπεράσουν. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Και ήδη λοιπόν, χάρη, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά πολλές για αυτά τα θέματα. Μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο, έχουν πει ήδη στον δρόμο για να τα υλοποιήσουμε. Μάλλον κύριε Δήμαρχε, δεν κατάλαβες τι είπα. Ναι. Και επειδή δεν κατάλαβες τι είπα, να το πω πιο αναλυτικά. Δεν μίλησα για το κτηματολόγιο και όλες αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, είπα ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία. Με ζήτησε να μου αφαιρέσει το λόγο. Αφαιρέσε τον. Ελάτε κύριε Αλπ. Λοιπόν, έχουμε επί του θέματος, έχουμε κάποια τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό. Ένα λεπτό, ο κύριος στο βάθος. Ο κύριος στο βάθος. Παρακαλώ. Και το όνομά σας, αν θέλετε. Ναι, εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Χρήστος Καραχαλίμ. Είμαι μέλος του Συλλόγου του Βόλεϊ. Ο γιος μου δηλαδή είναι αθλητής στο συγκεκριμένο σύλλογο. Πράγματι, πέρυσι σημειώθηκε πραγματικά ένας άθλος για την ομάδα του βόλεϊ της Αντίκυρας, μια τόσο μικρής περιοχής, να καταφέρει να φτάσει δεύτερη στην Ελλάδα. Το αναγνωρίσαμε όλοι και το αναγνωρίζουμε. Το θέμα είναι όμως ότι το κλειστό πρέπει να γίνει. Και με χαρά σήμερα ακούω τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταθά, που τυχαίνει να τον γνωρίζω γιατί είναι και εργαζόμενος του αλουμινίου. Πράγματι με χαρά ακούω ότι δεσμεύτηκε ότι θα γίνει πάση θυσία. Αυτό πραγματικά μας χαροποιεί. Βέβαια, από τη δικιά μου την πλευρά θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Σταθά εάν είναι δυνατόν να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί λέμε όλοι δεσμευόμαστε, πολύ καλά, πρώτη φορά το ακούμε αυτό, δεν το έχουμε ξανακούσει.
Τζι. Όχι, 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 δεν είναι. Είχε πει... Είχε πει για το Μάρτιο, το είχα ακούσει εγώ. Μπορούμε να έχουμε ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το πώς θα κινηθούν οι εργασίες, αυτό θέλουμε. Αναλυτικό εννοώ σε χοντρές γραμμές, δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Δηλαδή τα πάνελ θα μπουν μέχρι τότε. Ο προάβλιος χώρος θα διαμορφωθεί μέχρι τότε, τέτοια πράγματα. Έχει. Είναι σε εξέλιξη, λέει η εργολαβία εδώ πέρα. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Ζάκα, τοποθετηθείτε και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα, δεκάλεπτο. Αποδεικνύεται μέσα από την κουβέντα, πέρα από τη μάχη των εντυπώσεων επί της ουσίας, ότι αυτά τα θέματα δεν πρέπει να έρχονται σαν έκρατα. Πρέπει να